Αυτή τη στιγμή τιμούμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν απέναντι στο φασισμό και η Ελλάδα είχε πάρα πολλά θύματα. Όπως σας είπα, το 13,6% είμαστε οι πρώτοι σε ανθρώπινο δυναμικό που χάθηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από τις θηριωδίες των Ναζί, με δεύτερη την Ρωσία που έχει το 10% σε αναλογία πληθυσμού θυμάτων και τρίτη την Πολωνία που είναι στο 8%. Η Ελλάδα πλήρωσε πολλά από τον φασισμό και τον ναζισμό και σήμερα αντιστεκόμαστε μέσα σε μια οικονομική καταπίεση που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αλλά οι Έλληνες αντέχουν και πιστεύω ότι θα αντέξουμε μέχρι τέλους. Να είστε καλά. Τελικά ο χρόνος είναι αυτός που αποδίδει τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Μπορεί να αργήσαμε, ωστόσο ένα χρέος μνήμης σε ανθρώπους συντοπίτες μας που κατά τρόπο φρικιαστικό έχασαν τη ζωή τους στα κρεματόρια, έπρεπε να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής σε συντοπίτες μας, συμπολίτες που οξυγόνωναν τη ζωή της κοινωνίας στα μέσα του περασμένου αιώνα. Η φρίκη αυτή που δυστυχώς επαναλαμβάνεται ακόμη και σήμερα πρέπει να σταματήσει. Ολοκαυτώματα και γενοκτονίες δεν μπορεί να έχουν θέση σε κοινωνίες ανθρώπινες. Είναι ένα μνημείο ενάντια στο φασισμό και αυτό που γράφει επάνω το «να μην ξεχνώ», πραγματικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει να πολεμάμε το φασισμό καθημερινά, γιατί οι ρίζες τους δυστυχώς δεν έχουν εκλείψει στη σημερινή κοινωνία. Η Καβάλα σήμερα θυμάται, τιμά και ίσως επανασυνδέεται με ένα κομμάτι της συλλογικής ιστορικής κληρονομιάς της και ταυτότητάς της. Αυτό είναι το νόημα της σημερινής τελετής αποκαλυπτηρίων του μνημείου για τους 1484 καβαλιώτες Εβραίους ή Εβραίους καβαλιώτες όπως αγαπάτε, που το 1943 εκτοπίστηκαν για να θανατωθούν στο χειρότερο από όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της τότε ναζιστικής Γερμανίας, από όπου δεν γλίτωσε κανείς. Και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας αυτό να το θυμόμαστε, αλλά και να το αγκαλιάσουμε σαν στοιχείο της ιστορικής μας κληρονομιάς. Είναι η μεγάλη μέρα για αυτούς που χάθηκαν, για αυτούς που δεν είχαν σημείο αναφοράς και δεν είχαν ένα μέρος για να μπορεί κανείς να αφήσει ένα αγριολούρδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καβαλιώτικο λαό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ηγέτες που πήραν τη μεγάλη απόφαση να αποδεχθούν 72 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα. Είναι αλήθεια ότι η Καβάλα είναι η τελευταία πόλη της Ελλάδος που έχει ανεγείρει μνημείο. Σε όλες τις άλλες πόλεις έχουν προηγηθεί. Ο λαός μας λέει καλλιεργά παράποτε. Να ξέρετε όλοι εσείς να μεταλαμπαδεύσετε αυτό που συνέβη σήμερα στην καινούργια γενιά. Μόνο αυτή θα μάθει ότι το ολοκαύτωμα δεν είναι μόνο θέμα των Εβραίων, αλλά είναι θέμα και δικό τους. Σήμερα είναι οι Εβραίοι, αύριο θα είναι οι Ατσίγκανοι, παρά αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι και μετά θα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Τώρα είναι μια μεγάλη ημέρα. Τιμούμε την μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος στην Καβάλα. Επίσης τιμούμε με αυτόν τον τρόπο τους απογόνους τους και όλη την εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας. Συγχρόνως όμως τιμούμε και την ίδια την πόλη, γιατί η πόλη δείχνει πως γνωρίζει την ιστορία της και θέλει αυτό να το μεταφέρει και στις νεότερες γενιές. Νομίζω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα της ημέρας, πως όταν θυμόμαστε το ολοκαύτωμα και τα άλλα μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτή την πόλη στην νεότερη και σύγχρονη ιστορία της, θυμόμαστε την ιστορία της ίδιας της πόλης, δεν θα ξεχάσουμε την πόλη και την ιστορία της.